Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κύριλο Παπασταύρου. Είναι μέλος πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ και διευθυντής εφημερίδας της Ζωσπάστης, αλλά και υποψήφιος βουλευτής στη Δυτική Αττική. Σωστά τα λέμε, κύριε Παπασταύρου? Σωστά, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλημέρα, πώς είστε? Καλά, μια χαρά εκεί. Καλά είμαστε. Βρίσκεται υπαρκτή αυτή την πίεση του διπολισμού όσο πάμε προς τις εκλογές, δηλαδή τη συμπίεση των μικρότερων κομμάτων προς όφελος, ας πούμε, των δύο μεγαλύτερων σε δύναμη ενώ εκλογική? Κοιτάξτε, αυτό που βρίσκουμε στον κόσμο είναι πολύ κόσμο ο οποίος, να το πούμε έτσι, σκέφτεται με βαριά καρδιά, όπως το έκανε και στις προηγούμενες εκλογές, δηλαδή στις ευρωεκλογές, να επιλέξει ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Δημοκρατία, αν και είναι προφανές και από τις ευρωεκλογές αλλά και από όλο το κλίμα ότι υπάρχει ένα προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό νομίζω γίνεται κατανοητό στον κόσμο και τον ευρύτερο, και τα ίδια και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση δεν βάζουν κανένα ζήτημα ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζεται. Βέβαια προεκλογικά περίοδος είναι, όλοι θα πούνε ότι τέλος πάντων το πράγμα παίζεται. Δηλαδή βρίσκουμε έναν κόσμο ο οποίος προβληματίζεται. Βρίσκουμε έναν κόσμο που βλέπει με βαριά καρδιά, γιατί κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος σκέφτεται ή θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία με τη λογική του να τιμωρήσει το ΣΥΡΙΖΑ, όχι βεβαίως επειδή υιοθετεί το πολιτικό της πρόγραμμα, και ένας κόσμος ο οποίος έχει το φόβο ότι με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί τα πράγματα να είναι κάπως χειρότερα. Η πραγματικότητα όμως είναι, αυτό είναι το ζήτημα που κάνει όλο αυτό τον κόσμο που να προβληματίζεται, ότι στην πραγματικότητα δεν βλέπουν διαφορές. Δεν βλέπουν πολιτικές διαφορές ανάμεσα, αν θέλετε, στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό είναι κάτι πραγματικό. Γιατί το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης, όποιο και να είναι αυτό, είναι δεδομένο, είναι προδιαγεγραμμένο. Ο δρόμος είναι χαραγμένος. Ναι, μέσα στο δρόμο διαφορετική διαχείριση εσείς δεν βλέπετε? Διαφορετική διαχείριση μέσα στο δρόμο όχι. Μικρές διαφορές που μπορεί να υπάρχουν, δηλαδή για παράδειγμα να σας πω, εάν ο λαός τώρα έχει να επιλέξει το πώς θα χάσει, δηλαδή αν θα χάσει με αύξηση της φορολογίας ή με διατήρηση της φορολογίας σε υψηλά επίπεδα, ή από την άλλη αν θα χάσει με περικοπές σε δαπάνες που είναι αναγκαίες για τα εργατικά λαϊκά στρώματα, νομίζουμε ότι αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν έχει διαφορά από που θα χάσει ο κόσμος. Και κοιτάξτε, επειδή τώρα τις προηγούμενες μέρες είχαμε και τη σύνοδο του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, όπου πέρασαν από εκεί τα δύο κόμματα, οι δύο υποτίθεται λεγόμενοι μονομάχοι, νομίζουμε ότι εκεί φάνηκαν ακόμα περισσότερο οι ομοιότητες. Μάλιστα. Δηλαδή είναι πραγματικά δύσκολο, άμα διαβάσεις τις ομιλίες του κυρίου Δραγασάκη και του κυρίου Μητσοτάκη και δεν ξέρεις ποιος μιλάει, να διακρίνεις ποιανού είναι η ομιλία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μάλιστα αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις αντιδράσεις των ίδιων των εργοδοτών, οι οποίοι δήλωσαν την ευχαρίστησή τους για το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των απαιτήσεων του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων έχει ήδη υλοποιηθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και τη βεβαιότητά τους βεβαίως ότι η επόμενη κυβέρνηση θα συνεχίσει σε αυτό το δρόμο. Μάλιστα. Εμείς λέμε ότι αυτό σημαίνει ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι από χέρι αντιλαϊκή. Δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα. Άρα λοιπόν το ζητούμενο για τους εργαζόμενους, για τα φτωχά λαϊκά στρώματα, δεν είναι το αν θα επιλέξουν να στηρίξουν έναν επόμενο, έναν ο οποίος θα πάρει την αντιλαϊκή σκυτάλη από τον προηγούμενο, ούτε να στηρίξουν έναν προηγούμενο του να μην πέσει πάρα πολύ. Δηλαδή η διαφορά που θα έχουν, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές έχει πολύ μεγάλη, πολύ λίγη σημασία για τον κόσμο. Το ζητούμενο για τους εργαζόμενους, για τα φτωχά λαϊκά στρώματα, είναι πώς θα βρεθούν απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Και εμείς λέμε ότι η μόνη δύναμη που μπορεί πραγματικά να βρεθεί απέναντι σε αυτή την κατάσταση που θα συνεχίσουν να βιώνουν είναι το ΚΚΕ, γιατί είναι αυτό που λέμε, δηλαδή ότι την επόμενη μέρα έχει ανάγκη ο λαός να έχει ισχυρό το ΚΚΕ, γιατί είναι η δικιά του δύναμη, δύναμη αντίστασης, δύναμη αντεπίθεσης και προοπτικής
γιατί πρέπει κάπως και στον κόσμο να ξαναδυναμώσει η ελπίδα ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, ότι υπάρχει μια άλλη προοπτική. Μάλιστα. Μάλιστα. Επειδή έχετε ως Κομμουνιστικό Κόμμα σημαντική εμπειρία και εκλογική και κοινοβουλευτική, βλέπουμε ότι εξαερώθηκαν παίκτες πολιτικοί και μπήκαν στη θέση τους, τουλάχιστον στην εκκίνηση για τις εθνικές εκλογές, νέοι παίκτες. Δηλαδή, Ανέλ Ποτάμι και η Γένωση Κεντρών σχεδόν εξαερώθηκαν. Βελόπουλος και Βαρουφάκης μπαίνουν στο σκηνικό. Πώς τη βλέπετε αυτή την εναλλαγή? Κοίταξε, νομίζω υπάρχει πείρα πολύ, όχι μόνο σε εμάς σαν κόμμα, αλλά και στον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι πρώτη φορά που ξαναβγαίνουν κόμματα, εμείς τα λέμε μιας χρήσης. Γιατί τα λέμε μιας χρήσης? Γιατί είναι κόμματα τα οποία αξιοποιούνται προσωρινά στα πλαίσια του πολιτικού συστήματος, ουσιαστικά με έναν τρόπο, να το πω έτσι, να αποθηκεύσουν μια δυσαρέσκεια που υπάρχει απέναντι σε άλλα, στις κυρίαρχες δυνάμεις, στους πόλους, αν θέλετε, πίστετε το όπως θέλετε, του πολιτικού συστήματος, να μην βγει όμως έξω από το Μαντρί, ναι. Έτσι, να μείνει δηλαδή μέσα στο Μαντρί του συμβιβασμού με την πολιτική του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μετά αυτά τα κόμματα συνήθως τι πορεία έχουν? Είτε ουσιαστικά γίνονται μέρος των πόλων, έτσι, είτε τα στελέχη τους τα εγκαταλείπουν και συμμετέχουν με άλλους τρόπους στο αστικό πολιτικό σύστημα, μέσω, γίνονται υπουργοποιούνται, γίνονται στελέχη, είδαμε έτσι, με ανακατατάξεις, και κάπου λίγη η χρησιμότητά τους, έτσι, και ξαναμπαίνουν και ξαναεξαφανίζονται έτσι όπως εμφανίστηκαν. Ειδικά απέναντι σε αυτό, εμείς λέμε ότι αυτό που εμφανίζει το ΚΚΕ, αυτή η σταθερότητά του, δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, όπως και στις προηγούμενες περιόδους, είδαμε να γίνεται ένα μαλευράσι στο πολιτικό σύστημα και το μόνο η δύναμη που να εμφανίζεται σταθερή να είναι αυτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βρίσκεται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Δεν είναι ένα κόμμα που παζαρεύει τη θέση του στο πολιτικό σύστημα στο πλαίσιο μιας δεδομένης αντιλαϊκής πολιτικής. Άλλωστε, είδατε, ο κύριος Βαρουφάκης, ας πούμε, από τα πρώτα που είπε στην προοπτική και την πιθανότητα να βγει στη Βουλή, είναι ότι την δυνατότητά του να συνεργαστεί ακόμα και με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, με τους πάντες. Αν αυτό χρειαστεί. Λοιπόν, τέτοια χρησιμότητα το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έχει. Όμως θα ήθελα σε αυτό... έχει χρησιμότητα στην πλευρά του λαού. Δηλαδή η σταθερότητά του έχει να κάνει... Να κάνω μια επισήμανση σε αυτό. Και την επόμενη μέρα θα είναι δίπλα στο λαό, στους αγώνες του, στην πάλη του, στις διεκδικήσεις, στα δικαιώματά του και απέναντι στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, αλλά και στην επόμενη αντιλαϊκή, αντιπολίτευση. Η προσωπική μου άποψη, να πω λίγο για να σας ρωτήσω. Είναι η εμπειρία της αξιωματικής αντιπολίτευσης που στηρίζει τις βασικές και στρατηγικές κατευθύνσεις της κυβέρνησης, όπως έκανε και η Νέα Δημοκρατία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήθελα να σας ρωτήσω ότι προσωπική μου άποψη, αλλά και με βάση την όποια μικρή ή λίγο μεγαλύτερη εμπειρία, οποιοδήποτε κόμμα μπαίνει στην πολιτική σκηνή, κατά την άποψή μου, ο στόχος του είναι να μπει μέσα στα πράγματα, στην κυβερνησιμότητα ως ένα βαθμό, για να επηρεάσει εκ των έσω και να αλλάξει τα πράγματα σύμφωνα με τα πιστεύω του και το πρόγραμμά του. Αυτό το ΚΚΕ δεν το έχει. Πώς δεν το έχει? Το έχει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ανοιχτό, ας πούμε, να μπει σε ένα σχήμα. Δεν λέω τώρα με τη Νέα Δημοκρατία. Προσέξτε να δείτε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα από την ίδρυσή του παλεύει για την εξουσία. Είναι ένα κόμμα που παλεύει για την εξουσία. Δεν παλεύει να διαχειριστεί, έτσι, την εξουσία που έχουν οι άλλοι. Δηλαδή δεν παλεύει να διαχειριστεί την εξουσία των μονοπωλίων, του κεφαλαίου, έτσι, και τα λοιπά. Παλεύει για τη λαϊκή διακυβέρνηση, παλεύει για την εξουσία όπου ο λαός θα κάνει κουμάτι. Μάλιστα. Βεβαίως αυτό δεν θα λυθεί στις 7 του μήνα. Ναι, έτσι. Φαίνεται πως όχι. Λοιπόν, έτσι, αυτό είναι καθαρό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να το αμφισβητεί. Και εκεί λέμε εμείς ότι στο βαθμό που ο λαός δεν θα βρεθεί στην εξουσία την επόμενη μέρα των εκλογών, έτσι, να δώσει δύναμη στο ΚΚΕ για να είναι απέναντι. Της λαϊκής αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Και εδώ μόνο να συμπληρώσω. Παρακαλώ. Κάτι, επιτρέπετε. Βεβαίως. Στοιχείο της επόμενης ημέρας που εμείς λέμε δεν είναι μόνο η συνέχιση εφαρμογής της αντιλαϊκής πολιτικής στο επίπεδο οικονομίας. Είναι και τα άλλα ζητήματα που συζητάγατε, επειδή παρακολούθησα και τη συζήτησή σας.
σε σχέση με τις εξελίξεις στην περιοχή. Mm. Σε σχέση με το γεγονός δηλαδή της αλλαγής κιτάλης στη συνέχιση της εμπλοκής στους επικίνδυνους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που έχουν φέρει αυτή την κατάσταση που ζούμε αυτό το χρονικό διάστημα στα ελληνοτουρκικά και στην Κύπρο. Συγγνώμη κύριε Παπασταύρου για το βήχα, αλλά έχω καλά. Μια ίωση. Είναι σαν τα μπουρίνια τώρα. Τα... Είναι σαν τα μπουρίνια που λέει τα καλοκαιρινά. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή προσωπική επιτυχία ευχόμαστε. Να είστε καλά. Να είστε καλά κύριε Παπασταύρου, καλή συνέχεια. Καλημέρα.